Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, όπου θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για την επιτυχία, για το πώς μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας στο να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι επιτυχίας, με θέμα σήμερα το πώς μπορούμε, αφού έχουμε χάσει το κίνητρό μας, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επανέλθει στο κίνητρο ή να πριν καν χάσουμε το κίνητρό μας, να έχουμε προβλέψει ώστε να μην το χάσουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως έχεις μία έμπνευση, πως έχεις ένα όραμα, πως έχεις ένα στόχο το οποίο έχει από πίσω ένα έντονο εσωτερικό κίνητρο. Να πραγματοποιήσεις κάτι, να υλοποιήσεις κάτι. Θα ακολουθήσουν πολλές ασκήσεις στο τέλος. Οπότε μείνε ήσυχος πως η σημερινή διάλεξη θα έχει ένα άκρος βιωματικό χαρακτήρα. Φαντάσου, ας υποθέσουμε λοιπόν, για να επιστρέψω, πως έχεις μία έμπνευση, ένα όραμα για να υλοποιήσεις, πραγματοποιήσεις κάτι. Παρατηρείς όμως πως στην πορεία χάνεσαι και δεν τα καταφέρνεις. Πως στην πορεία χάνεσαι και δεν καταφέρνεις να υλοποιήσεις το όραμά σου. Για να δούμε λοιπόν σήμερα το πώς χρειάζεται να δημιουργήσεις το μηχανισμό μέσα σου για να πετύχεις το στόχο σου, που ουσιαστικά προϋποθέτει τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου σου. Αυτό σημαίνει επαναπρογραμματισμός, να δημιουργήσουμε ένα νέο μονοπάτι σκέψης, ένα νέο μηχανισμό μέσα μας, που να υπηρετεί το στόχο μας κάθε φορά, που να υπηρετεί την επίτευξη του κάθε στόχου μας κάθε φορά. Γιατί πραγματικά χρειάζεται να επαναπρογραμματίσεις τον εγκεφαλό σου, να δημιουργήσεις νέους μηχανισμούς και νέα μονοπάτια σκέψης που να στηρίζουν το να παράξεις το αποτέλεσμα που θέλεις, όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα κάθε φορά. Το βασικό φυσικά είναι το να έχεις εσωτερικό κίνητρο, το να έχεις δηλαδή την έμπνευση, το όραμα, το μηχανισμό κίνησης, αυτό που θα σε κινητοποιεί. Για πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε ένα-ένα, να το πάμε βήμα-βήμα, για το πώς δεν θα χάσεις το κινητρό σου, δεν θα χάσεις δηλαδή αυτό την πρώτη αίσθηση που σε κινητοποιεί, ή αν τη χάσεις πώς θα την ξαναβρεις. Χρειάζεσαι τη φλόγα και το σπινθήρα, έτσι, αυτή είναι η αρχή. Δηλαδή, τη φιλοδοξία και τη βαθιά επιθυμία, μια φωτιά που καίει μέσα σου. Αυτά πρώτον σου δίνουν τον ενθουσιασμό που σε κινητοποιεί να συνεχίζεις να προχωράς. Πολύ σημαντικό, καύσιμο, να συνεχίζεις να προχωράς. Και δεύτερον σου δίνουν πίστη και σιγουριά. Και όχι απλά ελπίδα, ελπίζω ότι... Όχι, πιστεύω. Είμαι σίγουρη, σίγουρος. Το απλά ελπίζω είναι ότι ίσως να τα καταφέρω. Εμείς θέλουμε τη βαθιά πίστη ότι είναι αδιαπραγμάτευτο πώς θα τα καταφέρω. Πάμε να δούμε το επόμενο βήμα. Πώς θα διατηρήσουμε δηλαδή αυτή τη φλόγα, αυτό το όραμα μέσα μας, αυτή τη βαθιά επιθυμία, αυτό το έντονο εσωτερικό κίνητρο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να στρέφουμε την προσοχή μας στο όραμά μας καθημερινά. Το να συγκεντρώνουμε δηλαδή την προσοχή μας στο όραμά μας καθημερινά. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε τη δράση. Δηλαδή, κάθε μέρα δίνεις προσοχή στο όραμά σου, στο όνειρό σου, στο κίνητρό σου, στην βαθιά εσωτερική σου επιθυμία. Δίνεις όμως και την ενέργειά σου στη δράση σου, στο τι βήματα θα κάνεις. Το τρίτο κομμάτι, μιλήσαμε ήδη για το πρώτο, δηλαδή για τη φλόγα, για το σπινθήρα, για το δεύτερο που είναι το πώς θα διατηρήσουμε αυτή τη φλόγα και το όραμα. Το τρίτο κομμάτι είναι το να συνεχίζουμε να καλλιεργούμε την εσωτερική στάση πίστης, αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, ετοιμότητας, εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι του να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η φλόγα και αυτό το όραμα μέσα μας. Πέρα από το ότι στρέφω την προσοχή μου στο όραμά μου και κάνω τα απαραίτητα βήματα, αναλαμβάνω την απαραίτητη δράση για την υλοποίησή του, χρειάζεται κάθε μέρα να αναλαμβάνω δράση ώστε να καλλιεργώ εσωτερικά τη στάση πίστης, αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, ετοιμότητας, εμπιστοσύνης. Αυτό είναι περισσότερο... Μου αναφέρεται πάρα πολύ συχνά σαν μπλοκάρισμα από τους θεραπευομένους μου το κομμάτι περιβάλλον, οπότε θέλω να το τονίσω εδώ και να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, γιατί πολύ συχνά ακούω δεν με στηρίζουν, δεν με βοηθάνε, δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Λοιπόν, είναι πράγματι πολύ σημαντικό το να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, το να φροντίσουμε το τι μας περιβάλλει. Το τι μας περιβάλλει, το ποιοι μας περιβάλλουν, παίζει σπουδαίο ρόλο το πώς έχουμε χτίσει το περιβάλλον μας. Στο τι βλέπουμε κάθε μέρα, παίζει σπουδαίο ρόλο το ποιους βλέπουμε κάθε μέρα. Και θα τονίσω τη λέξη χτίζουμε, γιατί πολύ συχνά μου το χρησιμοποιείτε σαν δικαιολογία ότι... οι άλλοι φταίνε που εγώ δεν μπορώ να... Ναι, αλλά εγώ έχω συμβάλει, έχω επιλέξει να βρίσκομαι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένους ανθρώπους, οπότε χρειάζεται εδώ να μάθουμε πόσο σημαντικό προφανώς είναι το περιβάλλον μας και είναι σπουδαίο και πολύ σημαντικό το να μας στηρίζει, αλλά ότι έχω επιλέξει να έχω ένα περιβάλλον, έχω χτίσει ένα περιβάλλον και άρα χρειάζεται να χτίσω κάτι άλλο, αν το περιβάλλον μου δεν είναι αρκετά υποστηρικτικό. Πάμε τώρα να δούμε όλα αυτά που κουβεντιάσαμε, να τα δούμε πιο βιωματικά. Ασκήσεις, μολύβι και χαρτί και ξεκινάτε να γράφετε τις ασκήσεις σας, τις οποίες θέλω και να κάνετε, να εφαρμόσετε. Κάθε μέρα λοιπόν, πάμε άσκηση νούμερο 1. Κάθε μέρα χρειάζεται να ρωτάς τον εαυτό σου. Πρώτον, τι μπορώ να κάνω σήμερα για να χτίσω ένα καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό που λέγαμε πριν για την εσωτερική στάση πίστης, σιγουριάς, μία πιο υποστηρικτική του οράματός μου εσωτερική στάση. Τι μπορώ να κάνω σήμερα για να χτίσω ένα καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον. Δεύτερον, ως προέκταση του εξωτερικού περιβάλλοντος που κουβεντιάζαμε πριν. Τι χρειάζεται να κάνω σήμερα ώστε να χτίσω ένα εξωτερικό περιβάλλον υποστηρικτικό του οράματός μου. Τι μπορώ να κάνω σήμερα για να κάνω έστω ένα μικρό βήμα στο να χτίσω ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω μου. Ένα περιβάλλον υποστηρικτικό του οράματός μου τελικά. Και αφού κατέγραψες αυτές τις ερωτήσεις, αυτή την άσκηση, θα περάσουμε στη δεύτερη. Κάνε λοιπόν μία λίστα, επίσης απαντώντας τις ερωτήσεις. Ποια είναι η αποστολή μου? Κατέγραψε αυτή την ερώτηση, ώστε να την απαντήσεις αργότερα. Ποια είναι η αποστολή μου? Ποιο είναι το νόημα, η σημασία του οράματός μου για εμένα? Γιατί είναι σημαντικό για εμένα το να το υλοποιήσω, το να το πραγματοποιήσω? Και η τρίτη ερώτηση σε αυτή την άσκηση, ποιο είναι το πλάνο μου για την υλοποίηση του οράματός μου, ποια είναι τα βήματα. Θέλω λοιπόν τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις φυσικά και τις απαντήσεις να τις τοποθετήσεις σε ένα σημείο εμφανές. Να έχεις δηλαδή καθημερινή πρόσβαση. Να τις διαβάζεις ξανά και ξανά. Και να προσθέτεις ή να αφαιρείς, γιατί θα παρατηρήσεις πως θα δώσεις τώρα κάποιες πρώτες απαντήσεις, αλλά καθώς θα περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, θα αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, οπότε θα χρειάζεται είτε να προσθέτεις είτε να αφαιρείς από τις απαντήσεις που έδωσες, ώστε να έχουν κάθε φορά νόημα για εσένα. Αυτό που έχει νόημα για εσένα σήμερα μπορεί μετά από 6 μήνες να μην έχει το ίδιο νόημα, να έχει μεταμορφωθεί, να έχει μεταλλαχθεί. Δεν θα επιμένουμε στο παλιό εμείς, χρειάζεται να καλωσορίζουμε το νέο, το καινούριο, τη μεταμόρφωσή μας, την αλλαγή μας και να προχωράμε με βάση το νέο σύστημα πεποιθήσεων που αποκτάμε κάθε μέρα. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτό το μονοπάτι προσωπικής ανάπτυξης υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν κάθε μέρα για εσένα, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις. Οπότε κάθε μέρα αλλάζουν οι προτεραιότητές σου και άρα αλλάζουν τα βήματα που χρειάζεται να πάρεις, να έχεις, να κάνεις, που να είναι ταιριαστά για τους στόχους και τις επιθυμίες σου. Και πάμε να δούμε και την τελευταία μας άσκηση για σήμερα. Μολύβι και χαρτί επίσης και κατέγραψε τις ερωτήσεις. Ποια είναι τα πράγματα για τα οποία θέλεις να σε θυμούνται μετά το θάνατό σου? Τι θέλεις να λένε για εσένα? Και απάντησε και σε αυτές τις ερωτήσεις. Και το τελικό, η μεγάλη τελική ερώτηση για εμένα, από εμένα προς εσένα, είναι: ζεις σε ακεραιότητα, σε ευθυγράμμιση αυτή τη στιγμή με αυτούς τους στόχους? Είναι αυτοί οι στόχοι, το όραμά σου, ενσωματωμένα στην καθημερινότητά σου? Εδώ στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει άλλη μια λίστα αναπαραγωγή σχετικά με το πώς χτίζουμε την καθημερινότητά μας, το πώς ουσιαστικά η καθημερινότητά μας είναι μια μικρογραφία της ζωής μας και του μέλλοντός μας. Εκεί θα βρεις επιπλέον οδηγίες, επιπλέον πληροφορίες, επιπλέον συμβουλές, επιπλέον ασκήσεις, επιπλέον βιωματικά πράγματα σχετικά με το πώς μπορείς ουσιαστικά να συμπεριλάβεις στην καθημερινότητά σου αυτό που ανέφερα παραπάνω. Πώς μπορείς να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου τους στόχους και το όραμά σου. Για επιπλέον καθοδήγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσα από το site μου, το fissaeleni.gr. Υπάρχει φόρμα επικοινωνίας εκεί, όπου γράφετε τα στοιχεία σας, γράφετε το αίτημά σας, έτσι ώστε να κλείσουμε online Skype συνεδρία ραντεβού. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.